Ένα νέο οικονομικό μοντέλο είναι αυτό που προκρίνει για την περιοχή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενο όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που μένουν ανεκμετάλλευτα λόγω έλλειψης διάθεσης συνεργασίας τοπικών παραγόντων, τονίσε ο Υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης. Το νέο παραγωγικό μοντέλο που επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε και βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, έχει την κατεύθυνση στήριξης του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και εμπλοκής του επιστημονικού δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να συνεχιστεί η πτωτική τάση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, η οποία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Επιχειρήσεις που θα ευνοήσουμε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και σε σχέση με γειτονικές χώρες, και γι' αυτό άλλωστε έχουμε πάρει και συγκεκριμένα μέτρα όπως το πρόγραμμα στα πλαίσια του συνοριακού προγράμματος Ελλάδος-Βουλγαρίας Interreg, που για πρώτη φορά δόθηκε απευθείας ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έναν αρχικό προϋπολογισμό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είναι τα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων, όπως είναι εν τέλει το σύνολο των δράσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θεωρούμε ότι η περιφέρεια αλλά και ο νομός Ξάνθης έχει εξαιρετικές προοπτικές και δυνατότητες. Αυτό που απουσίαζε τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε ότι ήταν η πολιτική βούληση όλων των τοπικών παραγόντων να συνεργαστούν με αποτελεσματικό τρόπο και με την κεντρική κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχουν, ευτυχώς αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες, αλλά τα αποτελέσματα της έλλειψης διάθεσης συνεργασίας βλέπουμε ότι αφήνουν ένα αρνητικό αποτύπωμα εν τέλει για την ίδια την κοινωνία. Μάλιστα, αναφερόμενος ειδικά στο Δήμο Ξάνθης, επεσήμανε την ολιγορία της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσει τα εργαλεία που διατίθενται σε αντίθεση με άλλους δήμους. Ιδιαίτερα στα πλαίσια και του φιλόδημου αλλά και του επιχειρησιακού προγράμματος ΜΕΠΕΡΑ, δυστυχώς ο Δήμος Ξάνθης βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την αξιοποίηση των συγκεκριμένων εργαλείων. Σε αντίθεση θα λέγαμε με το Δήμο Αυδείρων, όπου και από το φιλόδημο αλλά και από άλλα προγράμματα έχει ενισχυθεί με αρκετά εκατομμύρια ευρώ χρήματα τα οποία θα πέσουν στην τοπική οικονομία και για την υλοποίηση έργων, αλλά πάνω απ' όλα για την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Και θεωρούμε ότι και οι επερχόμενες εκλογές είναι μια ευκαιρία, δεδομένου και των αλλαγών των δεσμικών που έχουν γίνει στους δήμους και στις περιφέρειες με την απλή αναλογική, όπου απαραίτητο στοιχείο είναι η συνεργασία, η σύγκληση απόψεων, ο διάλογος με επιχειρήματα πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά, προκειμένου και να αυξήσουμε το βιωτικό επίπεδο και να φτιάξουμε μια καλύτερη πόλη.